Είναι μαζί μας η κυρία Ξανθή Πασχαλίδου, γιατρός, διεθνώς πιστοποιημένη σύμβουλος γαλουχίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Από την Αθήνα ήρθατε και εσύ εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο κύριος Γκριμπίζης είναι καθηγητής γυναικολογίας και μευτικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ. Και έχετε και ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ανοίξουμε έτσι ένα θέμα συζήτησης για το οποίο δεν συζητάμε και πολύ δημόσια. Και για το θέμα της κεσαρικής τομής και του φυσιολογικού τοκετού, αλλά και το θέμα του θυλασμού. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση ήταν μια ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Υγείας πριν από ένα περίπου μήνα, μετά από ερώτηση νομίζω του βουλευτή του κυρίου Δημαρά, σε σχέση με το τι γίνεται με τις κεσαρικές τομές, για να δούμε πόσο οι γυναίκες στην Ελλάδα επιλέγουν αυτή τη μέθοδο και τι κοστίζει αυτό και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να δούμε λίγο έτσι μια ενδιαφέρουσα κάρτα που στηρίζεται στα στοιχεία που δόθηκαν στο Υπουργείο Υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στις γεννήσεις στην Ελλάδα το 56,8% γίνεται με κεσαρική τομή. 6 δηλαδή στις 10 εγγύους φέρουν το παιδί στον κόσμο με χειρουργική επέμβαση. Από τις γεννήσεις στην Ελλάδα με κεσαρική τομή, όσες γίνονται στο ΕΣΥ, από αυτές το 53,8% γίνεται με κεσαρική τομή. Είναι ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. Βέβαια είναι πιο υψηλό στα ιδιωτικά μαιευτήρια, 58,7%. Τώρα, τι γίνεται στον κόσμο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αποδεκτόριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις κεσαρικές τομές είναι 15%. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη κυμαίνεται περίπου στο 30%, πολύ υψηλός. Διπλάσιο ποσοστό είναι στην Ελλάδα, με αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια. Και να συγκριθούμε λίγο και με τη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, το ποσοστό είναι μικρότερο, είναι 51% του τοκετών που γίνεται με κεσαρική. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομική επιβάρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το κόστος της κεσαρικής τομής είναι περίπου 66% πάνω από το φυσιολογικό τοκετό. Πριν μας πούνε οι ειδικοί τι είναι καλό, τι δεν είναι κακό, να πω την εντύπωση που είχα μέχρι τώρα. Ότι παλιότερα οι γυναίκες απέφευγαν την κεσαρική για να μην φαίνεται η μεγάλη τομή που γινότανε. Τώρα, επειδή είναι μικρή τομή, δεν υπάρχει και πρόβλημα. Άρα η γυναίκα επιλέγει την κεσαρική γιατί είναι πιο εύκολο, γιατί μπορεί να κανονίσει και ποια μέρα θα γεννήσει και αποφεύγει και τους πόνους του τοκετού κτλ. Φαντάζομαι, αυτή κύριε καθηγητά, είναι εντύπωση που έχω εγώ ένας άσχημος. Ναι. Και αυτά τα νούμερα και τα βιώνετε και εσείς και στην καθημερινή ιατρική πράξη. Ναι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Πιστεύω ότι αποτελεί ένα πρόβλημα. Για να είμαστε ειλικρινείς, και το ποσοστό είναι ιδιαίτερα αυξημένο, θα έλεγα, σε ποσοστά τα οποία δεν είναι αποδεκτά γενικώς. Όταν όμως θέλει κάποιος να δει ένα πρόβλημα και να δει τη λύση του, νομίζω ότι θα πρέπει να δει σε βάθος γιατί ακριβώς αυτό συμβαίνει. Θίξατε προηγούμενα ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό, αλλά ίσως δεν είναι το κύριο μέρος του προβλήματος. Είναι δηλαδή η εκλεκτική κεσαρική τομή. Αυτό που λέει η γυναίκα, ότι εγώ θέλω να γεννήσω με κεσαρική τομή. Για αισθητικούς λόγους, για λόγους διάφορους, γιατί νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό αποτελεί ένα ποσοστό βεβαίως των κεσαρικών τομών, αλλά δεν πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει την απόλυτη πλειοψηφία σήμερα των κεσαρικών τομών που γίνονται στην Ελλάδα. Για να μιλήσει κανένας για το πρόβλημα, γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να σκεφτούμε και θα πρέπει να επιστρέψουμε σε πιο λογικά ποσοστά κεσαρικής τομής, θα πρέπει να δει κανείς σήμερα για ποιο λόγο γίνονται οι κεσαρικές τομές. Και για αυτό το πράγμα θα πρέπει να χαράξει μια στρατηγική. Θα πρέπει να δει σε βάθος το πρόβλημα. Όπως ξέρετε, σήμερα στην Ελλάδα, σε ένα πολύ μεγάλο, ίσως και τις τελευταίες δεκαετίες, πολλές φορές ασκείται αμυντική ιατρική. Θα πρέπει ο γιατρός πολλές φορές να απολογηθεί για ποιο λόγο δεν έκανε μία κεσαρική τομή και άφησε να εξελιχθεί ένας φυσιολογικός τοκετός, ο οποίος οδήγησε σε πρόβλημα. Άρα είναι ο φόβος και η ανασφάλεια του γιατρού, λέτε. Δεν είναι ακριβώς ανασφάλεια. Είναι το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα θέμα των νομικών ευθυνών. Και αυτό βεβαίως έχει την βάση του στο γεγονός ότι σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες ούτε από τους επιστημονικούς φορείς, ούτε θα έλεγα κυρίως από το Υπουργείο, στο πότε υπάρχει ένδειξη και στο πότε θεωρείται μια επιπλοκή αναμενόμενη σε έναν φυσιολογικό τοκετό, διότι όπως ξέρετε καμία ιατρική πράξη, κανένα φυσικό φαινόμενο δεν είναι χωρίς επιπλοκές. Αυτές οι επιπλοκές μερικές φορές πρέπει να είναι αποδεκτές και πρέπει να καθορίζονται τα όρια. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην Αγγλία υπάρχουν τα λεγόμενα NICE guidelines, στα οποία καθορίζονται με επακριβώς ποιες είναι οι ενδείξεις, πότε αξιολογείται κάτι που πρέπει να οδηγήσει σε κεσαρική και πότε θα οδηγηθεί σε φυσιολογικό τοκετό. Αν προκύψει κάτι από το φυσιολογικό τοκετό ως επιπλοκή, τότε αυτό είναι ξεκάθαρο νομικά το οποίο ακριβώς γίνεται. Θέλετε να πείτε κάτι? Συμφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Γκριμπίζη ότι υπάρχει ανάγκη να θεσμοθετηθεί, να μπουν κάποιοι κανόνες
που να εξασφαλίζουν και τους γιατρούς, έτσι ώστε να αποδεσμευθούμε από την αμυντική ιατρική την οποία ακολουθούν. Και καταλήγουμε σε μια πλασματική ενημέρωση της εγγύου, αυτό που είπατε πριν, ότι επιλέγει μια γυναίκα να κάνει κεσαρική γιατί νομίζει ότι δεν θα πονάει ή ότι είναι πιο εύκολο και ανώδυνο. Είναι εν μέρει ενημερωμένοι. Πρέπει να ενημερώνονται πλήρως και σωστά, ακόμα και για τις πιθανές συνέπειες μιας κεσαρικής τομής. Πάντως, σε σχέση με αυτή τη μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που επικαλείται το Υπουργείο Υγείας, είναι μέσα και το θέμα της ευκολίας, αυτό που οδηγεί τις γυναίκες στην επιλογή, ναι, και το θέμα της ευθύνης που αισθάνονται οι γιατροί, γιατί ακριβώς θεωρούν ότι υπάρχει ένα νομικό κενό και αυτό καταδεικνύεται πάρα πολύ. Και αναδεικνύεται την τελική επιλογή την έχει ο γιατρός πάντα. Εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί το θέμα είναι ότι πολλές φορές λέει μια γυναίκα, εγώ θέλω να γεννήσω φυσιολογικά. Και μπορεί να επιμείνει κάποιος. Αν συμβεί κάτι, το θέμα είναι ότι την τελική επιλογή την έχει ο γιατρός και την ευθύνη. Αν δηλαδή δεν αποδώσει αυτό, τη νομική ευθύνη την έχει ο γιατρός. Άρα έχει και την τελική ευθύνη της επιλογής. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά πρέπει να κάνει κεσαρική. Να βάλουμε λίγο στην κουβέντα, πριν δούμε και το πολύ ενδιαφέρον βίντεο που έχει ετοιμάσει η Ελένη Καμπάκη για τον θυλασμό. Είστε και για αυτό το συνέδριο εδώ που θα γίνει το επόμενο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας η κυρία Κοτσοπούλου, εκπαιδευτικός και μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Θυλασμού. Καλησπέρα. Και η Αναστασία Λογικά και επίσης Αναστασία Σταμκοπούλου είναι ΜΕΑ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Ωραία. Να ξεκινήσω λίγο από την ΜΕΑ, την κυρία Σταμκοπούλου. Δεν ξέρω αν ο ρόλος της ΜΕΑ, της μαμής, είναι τόσο σημαντικός και καθοριστικός σε ένα γεγονός όπως είναι ο τοκετός, που είναι ένα φυσιολογικό γεγονός, που δεν είναι καταρχήν ιατρικό, όπως ήταν παλιά. Ναι, ο ρόλος της ΜΕΑ είναι καταλυτικός στην διεξαγωγή του φυσικού και φυσιολογικού τεκετού, αλλά θα ήθελα να πάρω λίγο τα πράγματα έτσι λίγο από την αρχή. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η διεθνής εβδομάδα για το σεβασμό στη γέννα. Αυτό πιστεύω στο οποίο θα πρέπει λίγο να μείνουμε στη συζήτηση εκτός από τα πολύ εύστοχα σχόλια του κύριου Γκριμπίζη, είναι ο ρόλος της ΜΕΑΣ απέναντι στο ζευγάρι όσον αφορά την εκπαίδευση, την ψυχοσωματική προετοιμασία, η οποία θα πρέπει να δουλέψει το ζευγάρι μαζί με τη ΜΕΑ πριν φτάσουμε στην ημέρα του τοκετού. Είναι πολύ σημαντικό η ΜΕΑ να έρθει σε επαφή με το ζευγάρι, να το εκπαιδεύσει, να το ενημερώσει για το τι σημαίνει φυσικός τοκετός, τι σημαίνει φυσιολογικός τοκετός, τη διενέργεια φυσικού τοκετού μετά από μια κεσαρική τομή, το ενδεχόμενο αυτό, οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να διενεργηθεί ένας τέτοιος τοκετός. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει πίσω ένα ιατρικό team που θα πρέπει να προετοιμάσει το ζευγάρι. Όλη αυτή η προετοιμασία έχει να κάνει με τα σεμινάρια τα οποία θα πρέπει να γίνονται στα νοσοκομεία. Εμείς τα κάνουμε ιδιωτικά και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθεί το ζευγάρι και να πάρει να συναποφασίσει για το είδος του τοκετού που θέλει ένα ζευγάρι να έχει. Θεωρώ ότι ο τοκετός θα πρέπει να είναι μια εμπειρία η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν οι γονείς έχουν πάρει το μωρό στα χέρια τους, γυρίζοντας πίσω στο παρελθόν, να τους πλημμυρίζει από θετικά συναισθήματα και να μην είναι μια εμπειρία τραυματική. Αυτό είναι μέχρι... Τελειώστε. Ναι. Έχουμε λίγο με την επιστροφή ένα ζήτημα. Γίνεται μόνο με σεβασμό απέναντι στις επιλογές του ζευγαριού. Μάλιστα. Αυτό είναι όταν για να γεννηθεί το παιδί. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, επηρεάζει καθόλου μετά το παιδί που θα γεννηθεί, αν γεννήθηκε με κεσαρική ή φυσιολογικό? Εννοείται η φυσιολογική ανάπτυξη. Ναι, αργότερα, ναι. Δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει ένα θέμα βεβαίως σε σχέση με τις προηγηθήσεις κεσαρικές τομές. Ξέρετε ότι η κλασική πρακτική ήταν να κάνουμε την προηγηθήσα κεσαρική τομή, καινούργια κεσαρική, στην 38η εβδομάδα. Και γενικώς σε αυτή την πρακτική φαίνεται ότι είχαμε λίγο πιο αυξημένα ποσοστά παροδικής αναπνευστικής δυσχέρειας.
Η πρακτική σήμερα που ακολουθούμε και στο νοσοκομείο στο Παπαγεωργίου είναι να μεταθέτουμε λίγο την κεσαρική, εφόσον επιλεγεί να ξανακάνει κεσαρική. Είναι το εφόσον επιλέγει, γιατί υπήρχε ένας μύθος και εδώ θέλω να βάλουμε και στην κουβέντα την κυρία Κοτσοπούλου. Από μέλος της ομάδας, από το δίκτυό σας, κυρία Κοτσοπούλου, έμαθα ότι είναι μύθος ότι αν έχεις κάνει για παράδειγμα πρώτη κεσαρική, δεν μπορείς να κάνεις με φυσιολογικό τοκετό στον κόσμο το δεύτερο ή το τρίτο παιδί. Και αυτή είναι και η προσπάθεια της ομάδας σας. Να καταρρύψετε τους μύθους και να αναδείξετε τις αλήθειες σε σχέση με το φυσιολογικό τοκετό και την κεσαρική τομή. Και το μητρικό θυλασμό, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να καταρρύψουμε πάρα πολλούς μύθους. Καλούμαστε καθημερινά να βοηθήσουμε γυναίκες, να τις ενθαρρύνουμε και να τις υποστηρίξουμε σε πάρα πολλά θέματα. Όπως είπατε πριν, και ο μητρικός θυλασμός, αλλά και το να τολμήσουν να μπουν στη διαδικασία μιας φυσιολογικής γέννας κολπικής μετά από κεσαρική τομή. Όχι, δεν είναι μύθος. Φυσικά και μπορεί μια γυναίκα, εφόσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις, μετά από μια κεσαρική τομή να γεννήσει φυσιολογικά κολπικά. Τώρα, επειδή είδαμε και στον τίτλο, κύριε καθηγητά, ότι είναι ενδεχομένως και το συμφέρον αυτό που οδηγεί περισσότερο τους γιατρούς στο να επιλέγουν. Νομίζω ότι αυτό πλέον είναι ένα μύθος. Ναι. Γιατί μπορεί ίσως στο παρελθόν να υπήρχαν κάποιες μια οικονομική πλευρά στο ζήτημα, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια όλοι οι συνάδελφοι, ακριβώς για να απαλλαγούν από το γεγονός, νομίζω ότι τιμολογιακά ακολουθούν την ίδια πολιτική σε σχέση με την κεσαρική και στο φυσιολογικό τοκετό και δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Έθιξε προηγούμενα ένα σημαντικό ζήτημα και θίξατε, δηλαδή το αν μπορούμε να γεννήσουμε φυσιολογικά μετά από κεσαρική τομή. Ξέρετε ότι από το 55% του ποσοστού των κεσαρικών τομών, περίπου το 25%, λίγο λιγότερο από το μισό, είναι κεσαρικές τομές σε προηγηθήσα κεσαρική τομή. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν των ενδείξεων. Για ποιο λόγο ξανακάνουμε κεσαρική τομή ή κάνουμε κεσαρική τομή. Αν δεν δούμε, είναι γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε φυσιολογικό τοκετό, φυσικό τοκετό ή θα έλεγα να επιλέξουμε την κολπική οδό μετά από κεσαρική. Όμως υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις ασφαλείας, γιατί πάντα υπάρχουν κίνδυνοι. Υπάρχει ένα μισό έως 1% που μπορεί να κάνει ρήξη της μήτρας η γυναίκα κατά τη διάρκεια του τοκετού και αυτό το πράγμα είναι μη προβλέψιμο. Άρα λοιπόν θα πρέπει, και γι' αυτό έλεγα πριν, οι επιστημονικές ενώσεις, καθώς επίσης και το Υπουργείο να το υιοθετήσει, ως οδηγίες τις οποίες θα ακολουθούμε και αυτό το πράγμα θα καλύπτει τους γιατρούς για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε. Αν δεν κάνουμε στρατηγική, σε αυτό δεν μπορούμε. Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Έχετε έρθει ποτέ σε επικοινωνία με το Υπουργείο, εσείς το Υπουργείο νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έκανε μία προσπάθεια, κυρίως λόγω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πριν από 3 μήνες περίπου, είχε επίσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Υπουργείο, όπου συζητήθηκε το ζήτημα των κεσαρικών τομών. Έκανε μια σοβαρή προσπάθεια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήσετε, να δει το πρόβλημα. Αν δεν δεις το πρόβλημα, δεν μπορείς να δεις την λύση του. Ξέρετε, όλοι λέμε ότι πρέπει να μειωθεί το ποσοστό των κεσαρικών τομών. Όμως αυτό για να γίνει πραγματικότητα δεν αρκούν να το λέμε μόνο, θα πρέπει να το χαράξουμε συγγνώμη, στρατηγικά. Να γίνει λίγο έτσι όμως. Βεβαίως. Πόσα χρήματα παίρνει ένας γιατρός να κάνει κεσαρική και πόσα θα τα κάνει φυσιολογικό τοκετό. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ακριβώς τα ίδια. Ο κάθε συνάδελφος έχει το δίκαιο του. Όχι. Δηλαδή δεν έχει διαφορές. Γι' αυτό σας λέω. Και είναι θέμα χρόνου. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Το λέω γιατί δεν γνωρίζω, αλλά μπορεί να είναι. Γι' αυτό καλά κάνετε και διευκρινίσετε. Ούτε κι εγώ γνωρίζω. Αλλά είναι και ένα θέμα μιας γενικότερης ευκολίας σαφώς από μέρους των γιατρών. Ότι είναι πιο τακτοποιημένα, πιο προγραμματισμένα όλα. Όταν κάτι και χωρίς ευθύνη να τον τρέχουν τον άνθρωπο, αν της προκύψει οτιδήποτε. Ναι, και το άλλο θέμα που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να αρχίσει και από τη μεριά των γιατρών μια αλλαγή, αλλά και από την ίδια τη μεριά των γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό που είδα αυτό το βίντεο τώρα που παίξατε. Δεν βλέπουμε βίντεο με τοκετούς ευχάριστους, με θετικές εμπειρίες τοκετού. Βλέπουμε θυλασμό με βίντεο, νομίζετε, για να το σπάσουμε έτσι λίγο την κουβέντα μας, με επίσης ευχάριστης εικόνα. Έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε πολύ καλύτερα, νομίζω. Για να δούμε. Γεια σας! Καλημέρα! Είστε εδώ! Καλημέρα! Πώς είστε? 6. 6? 1, 2, 3, 4, 5. Ο έκτος? Στη μαμά. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 6 παιδιά ηλικίας από 3 μηνών έως 12 ετών μετράει η οικογένεια Γιωβανοπούλου. Καλώς ήρθατε στο σπίτι της οικογένειας Γιωβανοπούλου. Είμαστε 8 μέλη. Περνάμε πολύ ωραία όλοι μαζί. Εσύ κυρία μου, τι θα πεις?
ότι σε λένε Εύη και αγαπάς τον Πέπι. Ναι. Ο μικρότερος της οικογένειας, ο μόλις 3 μηνών Αλέξανδρος, κοιμάται ήσυχος. Η ομάδα των 5 είναι οι φύλακες άγγελοι του. Ξύπνησες, ξεκουράστηκες τώρα. Είναι η ώρα να φας, ε. Ναι. Το μωρό γεννήθηκε με συγγενή καρδιοπάθεια. Χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα μέσα 130 στην Αθήνα προκειμένου να σωθεί. Παρόλο που η μητέρα το πήρε στην αγκαλιά της όταν ήταν 22 ημερών, αποφάσισε να το μεγαλώσει αποκλειστικά με θυλασμό. Όταν δηλαδή τον έβαλα στο στήθος να θυλάσει, ήταν 22 ημερών. Και είχαμε μια ανησυχία μήπως δεν μπορέσει και με όλη αυτή την ταλαιπωρία που είχε από την εγχείρηση και από την... αυτή τη δυσκολία, αλλά τα κατάφερε τελικά, ναι. Εμείς τώρα ανοίγουμε το ψυγείο, όχι για να δούμε αν υπάρχουν τρόφιμα μέσα αρένα, για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Θα ανοίξουμε την κατάψυξη. Φυλάσσετε το μητρικό γάλα σε σακουλάκια, τα οποία μπορούν να μπουν στην κατάψυξη και διατηρούνται έτσι από 6 μήνες έως ένα χρόνο. Όλο αυτό το διάστημα που ο μικρός Αλέξανδρος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, η μητέρα φρόντιζε να αποθηκεύει το μητρικό γάλα σε ειδικά σακουλάκια συλλογής μητρικού γάλακτος. Έχω φυλάσει όλα τα παιδιά και αυτόν σε μαγαζιά, σε υπηρεσίες δημόσιες που μπορεί να περιμένω τη σειρά μου για να εξυπηρετηθώ, ακόμη και στο πεζοδρόμιο, γιατί είμαστε βόλτα. Και έχει πεινάσει ο κύριος ή κάποιοι από τους προηγούμενους και έπρεπε να ταϊστούν. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πολύ εύκολο και πολύ πρακτικό. Όπως επισημαίνει, προσπάθησε πολύ και θέλει να θωρακίσει και το μικρό Αλέξανδρο, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά της, με τα ωφέλη του μητρικού γάλακτος. Η σχέση που έχει κάθε μαμά με το μωρό είναι προσωπική και είναι τόσο ιδιαίτερη και μοναδική. Αν η μαμά νιώθει καλά και σωματικά και ψυχικά, είναι ό,τι καλύτερο να θυλάσει το μωρό. Και για το μωρό δεν το συζητάμε ότι είναι η ιδανικότερη τροφή. Μετά από αυτό, ο αρχισυντάκτης που περιμένει το τρίτο ετοιμάζεται και για το τέταρτο. Κάτσε περιθώριο. Τώρα και στις άλλες κυρίες που είναι, και στην κυρία Κοτσοπούλου και στην κυρία Σταμκοπούλου. Εδώ τώρα, γιατί κυριαρχεί στον πιμπερό και το. Πώς το λένε, το ξένο γάλα και όχι ο μητρικός θυλασμός. Να πάμε πρώτα στη Σύση Κοτσοπούλου. Και μάλιστα αυτό είναι τα τελευταία 20-30 χρόνια. Έτσι. Πιο πριν δεν υπήρχε τόσο πολύ πιμπερό, α το πω έτσι. Ναι, όλα έχουν ξεκινήσει από την βιομηχανοποίηση της γέννας και του παιδιού γενικότερα. Κάποια στιγμή βρέθηκαν στο εμπόριο το ξένο γάλα, το αγελαδινό σε σκόνη και θεωρήθηκε από τις τότε μητέρες ότι είναι η επανάσταση, είναι η νέα μόδα, είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά τους. Σιγά σιγά η μητέρα ξεκίνησε να χάνει το μητρικό της ένστικτο, να απομακρύνεται από τη φύση της, από το φυσιολογικό, από το μητρικό γάλα. Και αυτό φυσικά έχει αρκετές συνέπειες. Τις βλέπουμε καθώς παρατηρούμε λίγο τις έρευνες σχετικά που γεννιούνται για αύξηση διαφόρων ασθενειών όπως είναι ο ζαχαρώδης, διαβήτης τύπου 1, τα αυτοάνοσα, πολυτροφικές αλλεργίες. Είμαι μητέρα ενός παιδιού που αντιμετώπισε πολυτροφικές αλλεργίες. Όπως επίσης είμαι και μητέρα ενός παιδιού που νοσηλεύτηκε 20 μέρες στην εντατική διασωληνωμένο σε πολύ άσχημη κατάσταση και όμως κατάφερα να θυλάσω και τον θυλάζω ακόμα μέχρι σήμερα που είναι 2,5 ετών. Όμως, για να συνδέσω λίγο το θέμα του μητρικού θυλασμού με τις κεσαρικές τομές, μια σωστή αρχή για το μητρικό θυλασμό ξεκινάει από ένα ευθύριο και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον οικογενειακό και φυσικά υποστηρικτικό περιβάλλον από τους επαγγελματίες υγείας. Όταν μια μητέρα οδηγείται σε μια κεσαρική τομή και αναγκάζεται να αποχωριστεί το μωρό της από το πρώτο λεπτό, χάνει το πρώτο μισάωρο όπου για τον μητρικό θυλασμό θεωρείται μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος για να ξεκινήσει και να έχουμε καλή εγκατάσταση του μητρικού γάλακτος. Λίγο πολύ βάζουμε εμπόδια και τρικλοποδιές στην εδραίωση του μητρικού θυλασμού και στη συνέχεια του μητρικού θυλασμού.
Εδώ θα μπορούσα να εκφράσω μια ένσταση, γιατί το ζήτημα είναι το γεγονός ότι κάνει μια κεσαρική τομή η γυναίκα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δώσει το μωρό και να έρθει σε επαφή με τη μητέρα, γιατί κάνει επισκληρίδιο αναισθησία και μπορεί να το δώσει εκείνη την ώρα για να εγκαταστήσει το μητρικό θελασμό, για να εγκαταστήσει το θελασμό. Μακάρι αυτό να γίνεται από τους περισσότερους επαγγελματίες υγείας. Δυστυχώς οι μέσα εισαγωγικά καταγγελίες που έρχονται στην ομάδα μας είναι αυτές που σας περιγράφω, τις πέρασα και εγώ, διότι είμαι μητέρα που έχει κάνει δύο κεσαρικές τομές, απομακρύνθηκε το μωρό. Και μάλιστα στην κόρη μου, στο μεγάλο μου παιδί, κατάφερα να το θυλάσω, να το πάρω αγκαλιά και να το θυλάσω μετά από σχεδόν 12 ώρες. Κάτι το οποίο για μένα θεωρείται εγκληματικό όσον αφορά την απάντηση. Κυρία Κοτσοπούλου, δεν αντιδικούμε. Απλά σας εξηγώ. Το ζήτημα είναι ότι σας εξηγώ ότι και για την επιλογή της κεσαρικής τομής, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι σήμερα είναι 55, μπορεί να το φτάσουμε σαν την Αμερική που είναι 38% ή σαν την Αγγλία που είναι 26%. Αυτά είναι τα ποσοστά που υπάρχουν σήμερα. Αλλά και γι' αυτό το ποσοστό των γυναικών, τα οποία οδηγούνται στη λύση της κεσαρικής τομής, θα μπορούσε όντως να τους δοθεί η δυνατότητα να έρθουν από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το παιδί τους. Και θα πρέπει αυτό όντως να καθιερωθεί. Η αλήθεια είναι ότι στο νοσοκομείο του Παπαγεωργίου, το πανεπιστημιακό στο οποίο εργάζομαι, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για το θυλασμό, όχι ιδιωτικά, αλλά γίνεται και σε δημόσιο νοσοκομείο. Οι ΜΕΕΣ πραγματικά δίνουν την ψυχή τους και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή και στα ιδιωτικά αντίστοιχα με ευτήρια έχω εικόνα το τι ακριβώς γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχει υπολογιστεί με τις προσπάθειες των τελευταίων ετών ότι πάνω από το 85% των γυναικών φεύγει από το μευτήριο ανεξαρτήτως του υψηλού ποσοστού των κεσαρικών τομών με εγκατεστημένο τουλάχιστον στην πρώτη φάση το θυλασμό. Κυρία Σταμκοπούλου, ένα ζήτημα είναι σε σχέση με τον θυλασμό, θα μας τα πει και η Ξανθίπη εδώ, η Πασχαλίδου. Ότι η γυναίκα που εργάζεται, πρώτον δεν έχει πολύ χρόνο, είναι δύσκολο, δεν έχει και χώρο για να θυλάσει το παιδί, ειδικά στην Ελλάδα. Το έχω ζήσει και με συναδέλφους που έψαχναν εδώ πέρα μέρος για να μπορέσουν να θυλάσουν το παιδί τους. Και δεν ξέρω ενδεχομένως ότι θα ήταν και κακό ή λάθος να το θυλάσουν και στη θέση που εργάζονται. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Γιατί είδαμε προηγουμένως εικόνες από βουλευτήνες στην Αυστραλία ή στην Ισλανδία που θύλαζαν το παιδί ακόμα και στο έδερνο που εκφορούσαν το λόγο τους. Ναι. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Και το άλλο είναι διάφορες εικόνες, και εδώ υπάρχουν και πολλές ενστάσεις. Μέχρι πότε μπορεί μια μάνα να θυλάζει ένα παιδί, ποια ηλικία, αν υπάρχουν θέματα ταμπού. Είναι εκείνο το περίφημο εξώφυλλο του Time που δείχνει ένα αρκετά μεγάλο παιδί να θυλάζει την. Αν μπορούμε να δούμε και την φωτογραφία, Σωτήρη. Την απάντησή σας αυτό, εδώ. Ναι. Θέλω να πω ότι ο μητρικός θυλασμός ευτυχώς πλέον δεν είναι ένα ταμπού. Οι μαμάδες πλέον, οι θυλάζουσες διεκδικούν μέσα από νομικές οδούς το δικαίωμά τους μέσα στην εργασία να μπορέσουν σε ένα διάλειμμα να μπορέσουν να αντλήσουν γάλα και να μπορέσουν να το δώσει ο φροντιστής στο μωρό. Θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο στην Ελλάδα σε αυτό το στο επίπεδο. Ο θυλασμός πλέον μπορεί να γίνει δημόσια και γίνεται δημόσια. Ένα πολύ απλό παράδειγμα το οποίο χαριτολογώντας το λέμε στις γυναίκες και στους σύζυγους που τρέπονται να εκθέσουν τη γυναίκα και το παιδί τους στο να θυλάσουν δημόσια είναι ότι όταν πας σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο θα κρυφτείς για να φας το αγαπημένο σου φαγητό. Όχι, τότε γιατί είναι στερής από το παιδί σου την ιδανική του τροφή. Εσείς μέχρι τι ηλικία... Οπότε θεωρώ ότι... Μέχρι τι ηλικία θυλάζατε το παιδί. Εγώ είμαι από τις μαμάδες οι οποίες όταν γέννησε το μωρό μου δεν ήξερα πού θα με οδηγήσει ο θυλασμός και βαδίζουμε για πολλά χρόνια μαζί γιατί όπως είπα και η προηγούμενη δεν το αφήνετε να αποκαλακτιστεί. Πόσο χρόνο δηλαδή? Ο μητρικός θυλασμός είναι θέμα διάδας, είναι θέμα το πώς νιώθει η μαμά, το πώς νιώθει το μωρό. Είναι θέμα πραγματικά το τι προσφέρει στο μωρό, το τι νιώθεις εσύ ότι παίρνει το παιδί, γιατί υπάρχει και ο μη θρεπτικός θυλασμός, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, που σημαίνει ότι το μωρό δεν θέλει μόνο το στήθος της μαμάς για τροφή, το θέλει για ανακούφιση από την οδοντοποιία, για τον πόνο. Ναι. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος διαχωρισμός. Ναι. Και πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Είναι πολύ καλά. Μια ανοίξη κάναμε ούτως ή άλλως το θέμα. Δεν προλαβαίνουμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και μαζί σας και με την κυρία Κοτσοπούλου, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, γιατί και ο επίλογος στην κυρία Πασχαλίδου που έχετε και ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο τώρα το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ, ναι, είναι ένα μεγάλο κάλεσμα αυτό σε τόσο στις ίδιες τις γυναίκες, όσο και κυρίως σε επαγγελματίες υγείας. Γιατί πρέπει διαρκώς να ενημερωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Ο σύλλογος μας, ο Σύλλογος των Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας, ο Γαλαξίας, τώρα κάνει τη 10η διοργάνωση. Περιμένουμε 2 προσκεκλημένους από την Αμερική. Πού θα γίνει αυτό? Θα γίνει στην αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει 27 κάτι και 28 Μαΐου. Παρόμοιο στην αίθουσα τελετών. Τόσο μεγάλη διοργάνωση με 2 προσκεκλημένους από έξω, όχι. Θα έχετε και μητέρες με παιδιά που θα. Περιμένουμε τον κύριο Μακένα, που είναι καθηγητής ανθρωπολογίας, διευθυντής του Συμπεριφορικού Εργαστηρίου Μελέτης Ύπνου Μητέρας Βρέφους, να μας πει για ποιο λόγο υπάρχουν τόσα προβλήματα ύπνου στα μωρά και κατά τη γνώμη του και σύμφωνα με την φύση του ύπνου των μωρών, τι πρέπει να γίνεται και με ποιον κανόνα μπορούμε να κάνουμε μια συγκίνηση με ασφάλεια. Και την δεύτερη μέρα, που αφορά κυρίως επαγγελματίες, θα έρθει μια σπουδαία βιολόγος και σύμβουλος θηλασμού να μας λύσει πολλά προβλήματα πάνω στις δυσκολίες του θηλασμού. Άρα όσοι έχουν βρέφη να πάνε και να δουν πώς θα κοιμούν τα βράδια. Καλύτερα. Ναι. Και δεν ρωτήσαμε πώς είναι αυτή η γεύση, γιατί την έχουμε ξεχάσει όλοι όσοι την έχουμε γευτεί του μητρικού γάλατος. Γάλατος είναι λίγο αλμυρό, αλλά νομίζω ότι είναι το καλύτερο το οποίο μπορεί να έχει το παιδί. Πάντως εγώ τώρα δεν ξέρω. Θίξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί το θέμα είναι το ζήτημα του πόσο υποστηρίζεται ο θηλασμός στη συνέχεια. Γιατί εντοπίζουμε στην εγκατάσταση του θηλασμού, αλλά δεν βλέπουμε το τι γίνεται μετά. Ενώ, όπως σας είπα, τα στοιχεία δίνουν ότι αυτή τη στιγμή το 85-90% φεύγουν από το μαιευτήριο με θηλασμό. Αν πάει κανένας το τρίμηνο, αυτό είναι κάτω από το 50%. Α, ναι. Ναι, και το ζήτημα, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το πόσο συντηρείται ο θηλασμός, πόσο υποστηρίζεται. Και το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην μητέρα πολλές φορές, στην διάθεση της μητέρας, του παιδιού ή της οικογένειας. Είναι γενικότερη κοινωνική λόγη. Δεν χρόνο, βαριέται. Δεν είναι το βαριέται. Πιστεύω ότι οι μητέρες δεν βαριούνται. Είναι μια μοναδική σχέση. Ειλικρινά σας το λέω, εγώ έτσι το βιώνω, τουλάχιστον από τις γυναίκες που παρακολουθώ. Νομίζω ότι είναι από εκεί και πέρα η συντήρηση προϋποθέτει. Έχει κάποιες προϋποθέσεις στο σπίτι, στην κοινωνία, το πόσο υποστηρίζεται. Όλα αυτά είναι ζητήματα δηλαδή τα οποία πρέπει να το δούμε γενικότερα. Και επιστημονικά πρέπει να το δούμε. Και επιστημονικά. Οι επαγγελματίες υγείας, δηλαδή είναι άπειρες οι φορές που πραγματικά ακούμε τελείως λάθος συμβουλές από τις ίδιες τις μητέρες. Συμφωνώ. Δεν φτάνει το γάλα σου. Ναι. Πάρε ξένο ή πάρε ένα χάπι για να κόψεις το γάλα γιατί δεν έχεις. Το λένε με ευκολία. Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Να. Άρα και οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να είμαστε σωστοί. Ωραία. Και να τιμούμε και τον τίτλο μας. Το μωρό, το βρέφος και γίνεται παιδάκι. Να και δεν χρειάζεται να το κάνεις για να πας στη δουλειά. Και πρέπει να το πας στο βρεφονιπιακό σταθμό για να δούμε το ρεπορτάζ για τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ.